Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση στην περιοχή του Κούρσκ της Ρωσίας στοχεύει στη δημιουργία μιας ζώνης ασφαλείας για να αποτρέψει περαιτέρω επιθέσεις από τη Μόσχα στα σύνορα. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που ο Ουκρανικός πρόεδρος διατύπωσε σαφώς το σκοπό της επιχείρησης, η οποία ξεκίνησε στις 6 Αυγούστου. Στην προηγούμενη επικοινωνία του, ο Ζελένσκι είχε υπονοήσει ότι η επιχείρηση αποσκοπούσε στην προστασία των κοινοτήτων στην παραμεθόρια περιοχή του Σούμι από τις συνεχείς επιθέσεις με πυροβολικό. Στη νυχτερινή του ομιλία την Κυριακή, ο Ζελένσκι τόνισε: «Η κύρια αποστολή μας στις αμυντικές επιχειρήσεις είναι πλέον να καταστρέψουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τις στρατιωτικές δυνατότητες της Ρωσίας και να πραγματοποιήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες αντεπιθέσεις». Αυτό περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας ζώνης ασφαλείας στο έδαφος του επιτιθέμενου, την επιχείρησή μας στην περιοχή του Κούρσκ. Όπως μεταδίδει ο Guardian, μέχρι τώρα το Κίεβο είχε δηλώσει ελάχιστα για τους στόχους της προέλασής του στη Ρωσία με άρματα μάχης και άλλα τεθωρακισμένα οχήματα, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη επίθεση στη χώρα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η ευνίδη αυτή κίνηση έπιασε το Κρεμλίνο απροετοίμαστο και οδήγησε στη σύλληψη εκατοντάδων εχμαλώτων και στην κατάληψη δεκάδων χωριών. Οι Ουκρανοί διείσδυσαν βαθιά στην περιοχή του Κούρσκ από πολλές κατευθύνσεις, αντιμετωπίζοντας μικρή αντίσταση και σπέρνοντας χάος και πανικό, καθώς δεκάδες χιλιάδες άμαχοι εγκατέλειψαν την περιοχή. Ο Ουκρανός αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, Αλεξάνδερ Σίρσκι, ισχυρίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα ότι οι δυνάμεις του είχαν προχωρήσει σε βάθος 1.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων στην περιοχή, αν και δεν είναι δυνατόν να επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα πόσο έδαφος ελέγχουν πραγματικά οι Ουκρανοί. Ο Ζελένσκι, μιλώντας για τη δημιουργία ζώνης ασφαλείας, ανέφερε ότι οι Ουκρανικές δυνάμεις πέτυχαν καλά και απαραίτητα αποτελέσματα. Το Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου παρατήρησε ότι η Ουκρανική επιχείρηση στο Κούρσκ είχε προχωρήσει σε έκταση 800 τετραγωνικών χιλιόμετρων κατά τις πρώτες 6 μέρες της. Η εισβολή αυτή έπληξε κυρίως απροετοίμαστες, ανεπαρκώς εξοπλισμένες και υποστελεχωμένες ρωσικές αμυντικές θέσεις στα σύνορα, ανέφερε η Αμερικανική Δεξαμένη Σκέψη στην ημερήσια έκθεσή της για τη σύγκρουση. Η Ουκρανία συνέχισε να σημειώνει ταχείες προόδους στο Κούρσκ μετά την ανάπτυξη ρωσικών ενισχύσεων στην περιοχή, προσθέτει η έκθεση. Την Κυριακή, η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι έπληξε και δεύτερη βασική γέφυρα στην περιοχή του Κούρσκ, επιδιώκοντας να διακόψει τις γραμμές ανεφοδιασμού της Μόσχας. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.